Έντονη κριτική άσκησε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με τις εθνικές εκλογές και την ημερομηνία διεξαγωγής τους, τονίζοντας από τη Ρόδο ότι δεν είναι πρέπον να μην ξέρουμε πότε η χώρα θα πάει σε εκλογές. Δεν μπορεί να είναι η χώρα σε εκκρεμότητα. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, το σύστημα αυτό. Και δεν ξέρω τι μαγειρεύεται σε αυτό. Και να μας λέει χρησμούς μέσα από τον κύριο Σταύρο Θεοδωράκη κάπου το Μάιο, κάπου στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι προσβλητικό για το σύνολο των πολιτών. Και βεβαίως φαντάζομαι ότι ζυγίζει τα κουκιά. Κοιτάξτε, όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα. Και θα σας πω γιατί. Γιατί μπορεί οποιοδήποτε πολίτης να βάλει μια λέξη στο Google και να βρει ελληνικό δημόσιο χρέος. Ελληνικό ιδιωτικό χρέος. Δεν θα θέλαμε να ξαναμπούμε στη διαδικασία χρεοκοπίας. Είμαστε κοντά. Όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα. Αφήστε τα ζητήματα δημοκρατίας, που είναι έτσι καλύτερο στο θέμα. Αλλά να πάμε και στην οικονομία. Και επειδή ούτε μαζί τα φάγαμε όλοι μαζί, ούτε όλοι μαζί τα κάναμε, νομίζω ότι ξαναβλέπουμε πάλι το ίδιο έργο και είμαι πάρα πολύ ανήσυχος σε αυτό το ζήτημα. Με αφορμή την επίσκεψή του στη Ρόδο, ο κύριος Αρβανίτης παραχώρησε στη συνέχεια δηλώσεις, αναφέροντας ότι βρέθηκε στο νησί για να αποχαιρετήσει τον φίλο του Νεκτάριο Σαντορινιό. Ο Νεκτάριος ήταν ένας λαϊκός άνθρωπος και αυτό που έχει αξία και για τους Ροδίτες και για τους Δωδεκανήσους και για τους πολίτες είναι η άλλη σχέση των ανθρώπων με την πολιτική. Δηλαδή ότι ο Σαντορινιός δεν ήταν ένας επαγγελματίας της πολιτικής. Ήταν ένας καλός άνθρωπος, ένας δημοκράτης καταρχήν, και αριστερός βεβαίως, έκανε πράγματα και ένα που άκουσα σήμερα στο νεκροταφείο και το είχα συνειδητοποιήσει, με συγκλώνησε. Μου είπαν δύο γυναίκες, δύο κυρίες από το Καστελόριζο. Ο Σαντορινιός μας ξεδίψασε. Και αυτό είναι η αξία αν η πολιτική και τα πολιτικά πρόσωπα είναι χρήσιμα για τις ζωές των ανθρώπων, για την κοινωνία. Ας μείνουμε με αυτό. Και νομίζω ότι ο κόσμος της Ρόδου, ο κόσμος της Δωδεκανήσου αυτό το έχει εκτιμήσει, το ξέρει και αφήνει βεβαίως μια τεράστια παρακαταθήκη για το κόμμα, για το ΣΥΡΙΖΑ, για το πώς πρέπει να πολιτευόμαστε. Για όλους μας το λέω αυτό. Και δίνουμε και μια υπόσχεση στον σύντροφό μας και στην οικογένειά του ότι αυτή η μάχη θα συνεχιστεί με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην περιοχή και θα συνεχίσουμε και το όραμα και το έργο του Νεκτάριου, το οποίο δεν ήταν προσωπικό, ήταν το συλλογικό μας όραμα που το υλοποιούσε.